Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια και θα είμαι μαζί σας μία με δύο, όπως και καθημερινά, και σήμερα θα μιλήσουμε για box. Αλλά πριν μιλήσουμε για box, να σας πω ότι τα VMA 2023 από τη ΔΕΗ γιορτάζουν 20 χρόνια. Ο Διαχρονικός Ελληνικός Μουσικός Θεσμός έρχεται τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Παρουσιάζει ο Θέμης Γιώργαντάς και δίπλα του έχει super hosts. Dat Lily, Fipster, Modern Cinderella, Persad, Βαγγέλης Νάκης και Μιχαήλ Άγγελος, κριτικός. Το ρυθμό θα δίνει από το DEX Official DJ Display. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο videomusicawards.gr. Να πούμε βέβαια και ότι φέτος τα VMA από τη ΔΕΗ ξεκινούν νωρίτερα. Με απίθανα activations και parties και ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Από το πρωί λοιπόν της Κυριακής 18 Ιουνίου έως το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιουνίου στον ανοιχτό χώρο του ΤΑΕΚ Βοντό, το The Mad VMA Village θα φιλοξενεί food court, merch stand, DJ stage, rest area και experiential activations με ελεύθερη είσοδο. Ανυπομονούμε και δεν βλέπουμε την ώρα, θα πω εγώ. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για box και να επανέλθουμε στο Fit Me Up και να υποδεχτώ έναν αθλητή του box, τον Γρηγόρη Νικολόπουλο. Γεια σας. Γεια σου, Γρηγόρη. Τι κάνεις? Χάρηκα. Χάρηκα που σε γνωρίζω. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που, είσαι εδώ κοντά μας. Στην προπόνηση υπάρχει κάποιο τέτοιο. Σε έναν αγώνα εννοείται ότι μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα. Είναι μαχητικό άθλημα. Έχει επαφή. Έχει χτυπήματα. Γίνεται αυτό. Είναι επικίνδυνο, αλλά μπορούμε να το προστατέψουμε. Ποια είναι η διαφορά του με τα υπόλοιπα μαχητικά αθλήματα? Επιμαχία. Θεωρώ για εμένα και έτσι όπως το έχω καταλάβει, λέω, γιατί έχω ασχοληθεί με το τζούντο που μου άρεσε πολύ, που είναι ουσιαστικά ένα μαχητικό άθλημα που έχει πολύ επαφή με το σώμα. Η πυγμαχία για μένα είναι η βάση, γιατί είναι τα χέρια μας. Στην πυγμαχία έχουμε μόνο χέρια. Δηλαδή και μετά όποιος θέλει να συνεχίσει να βάλει και τα πόδια του, μπορεί να πάει στο kickboxing και αυτά. Απλά πρέπει να έχει πολύ καλές βάσεις στην πυγμαχία. Δηλαδή βλέπουμε πολύ καλούς αθλητές στο kickboxing. Τα τελευταία χρόνια που είχε ανέβει πάρα πολύ το UFC, το MMA, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, ολοκληρωμένοι, αλλά δεν έχουν καλές βάσεις στα χέρια τους. Και αυτό φαίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέλισσες και κραγιόν και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για διατροφή, γιατί μαχητικά αθλήματα και διατροφή πάνε παρέα. Και είμαστε ξανά κοντά σας εδώ πέρα με τον Γρηγόρη Νικολόπουλο, τον πυγμάχο μας. Και όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για διατροφή. Εσύ ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη διατροφή προκειμένου να μένεις στα κιλά που πρέπει να αγωνίζεσαι? Είδες κάτι, ξέρω. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι, ειδικά στο δικό μας κομμάτι, την πυγμαχία είναι αυτό. Είναι ο εφιάλτης. Γιατί πρέπει να κρατάμε κιλά. Στα δεδομένα που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί. Καλώς ή κακώς, ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μόνο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Από το εξωτερικό έρχονται τελευταίες στιγμές προτάσεις, π.χ. για επαγγελματικά παιχνίδια, όπως και σε μένα. Δηλαδή, ο πρώτος μου αγώνας μετά από 2,5 χρόνια αποχή στην καραντίνα ήταν στο Λίβερπουλ, στην Αγγλία. Με ενημέρωσαν Τρίτη βράδυ και Σάββατο πρωί πέταγα. Κυριακή έπαιζα. Απλά πρέπει να έχει συνέχεια ένα χαμηλό ποσοστό κιλό, να είσαι χαμηλά στα κιλά σου, ανάλογα στην κατηγορία που παίζει. Γιατί χρειάζεται να κόβεις πολλά κιλά. Εγώ έχω κόψει μέχρι και σε 7 μέρες 8 κιλά, που ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, πρέπει να ακολουθείς πάντα μια διατροφή, είτε με κάποιο διατροφολόγο, με όποιον εμπιστεύεται ο καθένας. Ο κάθε αθλητής έχει ο οποίος ούτε ένα team που τον ακολουθεί. Ναι, και γενικά δεν πρέπει να ξεφεύγεις πολύ. Δηλαδή, και εγώ το έχω λέει μέσα στις διακοπές, μπορώ να πάω λίγο να ξεκουραστώ, αλλά πάντα. Έστω και λίγο κάτι να φάω παραπάνω, αυτά το έχω τύψεις. Mm-hmm. Γιατί έχω μάθει έτσι. Πώς επηρεάζει η διατροφή σου και η ενυδάτωσή σου, γιατί και η ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική, την απόδοσή σου? Η διατροφή πάρα πολύ. Δηλαδή στις μέρες μας, γιατί η προπόνηση είναι πολύ αερόβια, πολύ υδρότας, ειδικά προς τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή από εδώ και πέρα, δηλαδή μετά το Πάσχα, που ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες και αυτά,
πάρει πάρα πολύ κούραση και στην προπόνηση βγάζουμε πολύ υδρότα γι' αυτά. Χρειάζεται πολύ, πάρα πολλά ισοτονικά και με στην προπόνηση, συμπληρώματα διατροφής, ό,τι παίρνει ο καθένας. Και ναι, η ενδιάθεση είναι το πιο σημαντικό για μένα. Γιατί, ας πούμε, εμείς παίζουμε τα τελευταία κιλά που έχουμε να χάσουμε πριν από αγώνες, το παίζουμε με τα υγρά μας. Δηλαδή, αρχίζουμε και κόβουμε πολλά υγρά. Δηλαδή, αν έχεις μέχρι και ένα 1,5 κιλό, δύο τελευταίες 1,5-2 μέρες, μπορεί να κόψεις και τελείως το νερό. Cheat day κανείς. Ναι, ναι. Και πολύ συχνά μερικές φορές. Δηλαδή, πόσο συχνά. Μπορεί να κάνω σίγουρα 2 φορές την εβδομάδα και τρώω αρκετά. Δεν μου φαίνεται, αλλά τρώω αρκετά. Γιατί τρέχω πάρα πολύ, μου αρέσει και πάρα πολύ το τρέξιμο πέρα από την πυγμαχία. Από την πυγμαχία το γνώρισα το τρέξιμο. Απλά λόγω της πυγμαχίας έχω βάλει και το τρέξιμο πολύ, δηλαδή τρέχω και σε μαραθώνιους, έχω κάνει πολλά πράγματα. Είσαι υπέρ ή κατά των αθλητικών συμπληρωμάτων? Είμαι υπέρ. Γιατί μπορεί να μην είναι τόσο καλό που το λέω. Απλά πλέον βλέπουμε ότι και στα διατροφικά στοιχεία που παίρνουμε τα φαγητά δεν είναι αρκετά. Βλέπουμε ότι τα φαγητά, τις τροφές μας πλέον, δηλαδή και σε λαχανικά, όσπρια και αυτά, έχουν πάρα πολλά χημικά μέσα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εν τέλει είναι καλύτερο να βάλουμε στον οργανισμό μας ένα σκουπ πρωτεΐνης, μια πρωτεΐνη, κάτι το οποίο είναι χημικό, έτσι, εννοείται, από το να φάμε κάτι έξω. Δηλαδή, πιστεύω, πλέον μπορεί να είναι καλύτερα συμπληρώματα με όλα αυτά που τρώμε έξω. Υπάρχει πάρα πολύ κακή τροφή. Mm-hmm. Όσον αφορά την προπόνησή σου, κάθε πότε προπονείσαι? Κάθε μέρα. Και πόση ώρα? Σύνολο περίπου, άμα σπάσουμε τις προπονήσεις, είναι περίπου 6 με 7 ώρες την ημέρα. Μία τυπική προπόνηση πυγμαχίας, τι περιλαμβάνει? Στην αρχή πάντα το ζέσταμά μας, με ασκησούλες και αυτά για όλο το σώμα. Μετά κάνουμε αυτό που λέγαμε το shadow boxing και μαχία. Ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις ελεύθερα στον εαυτό σου με τη σκιά σου, γι' αυτό λέγεις shadow boxing. Να βγάλεις πολλά χτυπήματα και τεχνική, είτε σε καθρέφτη ή πόνο σου πάνω στο ring. Τεχνικές με κάποιον αντίπαλο, συγκεκριμένους συνδυασμούς χτυπημάτων, αποφυγές, τα πάντα. Sparring που είναι το πιο σοβαρό κομμάτι της προπόνησης, γιατί το sparring προσομοιάζει καθαρά έναν αγώνα, απλά έχουμε προστατευτικά γι' αυτά. Μετά μπορεί να έχουμε τη φυσική μας κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι κάποια προπόνηση δύναμης, έκρηξη, κυκλικές προπονήσεις, αναερόβια, τα πάντα. Τέλεια. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα Τζίμπο και Ντέμι από Θημένα και θα επιστρέψουμε για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Και είμαστε ξανά κοντά σας εδώ πέρα με τον πυγμάχο μας τον Γρηγόρη Νικολόπουλο και έχει έρθει η στιγμή να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι την πρώτη φορά που μπήκες στο ring. Ποια ήταν τα συναισθήματα, πώς ήτανε, περιέγραψε μας αυτή την υπέροχη εμπειρία. Την πρώτη φορά στο ring που το είχα σαν αγώνα τότε στο μυαλό μου ήταν ένα απλό sparring, το οποίο αυτό μπορεί να γίνεται τώρα πλέον 4-5 φορές την εβδομάδα, έτσι, δεν είναι κάτι. Το είχα κάνει σε μια σχολή που είχε στο Χαλάνδρι, είχα πάει, για να κάνω έτσι λίγο να δω πώς είναι. Δεν ήμουν ούτε καλός, ούτε είχα προχώρησει τίποτα. Πολύ ωραία εμπειρία. Λίγο άγχος, πάντα υπάρχει το άγχος. Λίγο σίγουρα με το χρόνο αυτό λίγο το φτιάχνεις, το βρίσκεις. Γιατί να το έχεις στο χαρακτήρα σου, δηλαδή εγώ ας πούμε είμαι σαν χαρακτήρα, σαν χόβις γενικά. Αλλά τελευταία χρόνια πολύ πιο cool. Πολύ πιο όλα, πολύ πιο ήρεμα. Γενικά υπάρχει κάποιος αγώνας που να έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου? Χαραγμένο στη μνήμη. Ναι. Ποιος? Αυτός ο αγώνας τώρα μετά τις καραντίνες, μετά από 2,5 χρόνια στο Liverpool, έπαιξα με έναν πολύ καλό πυγμάχο, ο οποίος έμαθα μετά τον αγώνα, ήταν 4 φορές συνεχόμενος πρωταθλητής Αγγλίας. Ο οποίος πρώτο-δεύτερο γύρο πήγαινα φοβερά. Δηλαδή, ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος από τη δική μου απόδοση, γιατί ουσιαστικά σε όλη την καραντίνα ήμουνα σε ένα σπίτι, στο δικό μου το σπίτι. Είχα κάνει μια κατάσταση, είχα βγάλει αυτοκίνητα, είχα φτιάξει τον γκαράζ μου με σάκους, διαδρόμους, βάρη και τέτοια. Ουσιαστικά δεν είχα ούτε πολλά sparring, ούτε επαφή με αντιπάλους. Πολύ ελάχιστες. Πολύ ελάχιστα sparring. Και δέχτηκα να πάω στον αγώνα με πολύ καλό αθλητή. Έπαιξα πάρα πολύ καλά. Ο αγώνας έχασα και μάλιστα έχασα με νοκάουτ. Έπεσα εγώ, έχασα με νοκάουτ, μου πέρασε ένα χτύμα από πάνω. Ενώ σε όλο τον αγώνα ήμουν μπροστά εγώ. Πρώτα απ' όλα ήταν μάθημα, γιατί πρώτη φορά έπεσα, για να καταλάβω και το πώς είναι και το πώς θα διαχειριστώ.
Δεν στεναχωρήθηκα πολύ για το αποτέλεσμα, γιατί είδα ότι ήμουν πολύ καλά βάσει του ότι τα δύο χρόνια που ήμασταν σε μια δράνεια τελείως. Ναι, αυτό μου έχει μείνει πολύ. Λοιπόν, είπες ότι έκανες πολλά sparring. Για μένα που εντάξει, είμαι σχετική, αλλά είμαι και άσχετη. Ναι. Αλλά και για όποιον δεν ξέρει από το τηλεοπτικό μας κοινό, θα ήθελα να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι τα sparring. Το sparring είναι ακριβώς μια προσομοίωση ενός αγώνα. Απλά είναι με τους προπονητές μας δίπλα κανονικά. Ρυθμίζουμε εμείς τους χρόνους. Συνήθως κάνουμε κανονικά όπως είναι οι αγώνες, δηλαδή τα τρίλεπτα που είναι ο κάθε γύρο στο box. Τους πόσους γύρους θα κάνουμε. Είναι πάντα λίγο σε πιο φιλικό επίπεδο, ανάλογα πάντα. Και προσπαθούμε να βγάλουμε πράγματα. Δηλαδή, μιλάει και πιο πολλοί προπονητές, ώστε να ακούμε να βγάλουμε πράγματα. Δεν είναι να σκοτωθείς δηλαδή, στο ξύλο, να μην βγάλεις αυτά που θέλεις. Είναι ένα άθλημα. Έχεις τραυματιστεί ποτέ σοβαρά? Σοβαρά. Έχω σπάσει πολλές φορές τη μύτη. Mm. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Για να το λες. Ναι. Εγώ το ακούω. Ναι, στις δύο πρώτες είναι λίγο δύσκολο που πω. Μετά που μαλακώνει η χόντρια, θα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το τύμπανο έχω σπάσει από χτύπημα σε αυτή. Κατά τα άλλα, σοβαρά. Σιγά τώρα, σοβαρά. Ναι. Το τύμπανο μου έσπασα λίγο δύο φορές τη μύτη μου. Ναι. Και ένα ραγίσμα στα πλευρά. Αυτά ως τώρα. Γενικά υπάρχει κάτι που να σε τρομάζει περισσότερο στην ιδέα να τραυματιστείς ακόμα πιο σοβαρά? Γιατί τώρα το σοβαρά εδώ πέρα κάπως πρέπει να το ρίσουμε. Γιατί και το σπάσιμο στον πλευρά εμένα σοβαρό μου φαίνεται. Όχι, δεν τρομάζει κάτι. Σαν σοβαρό τραυματισμό, τι προσδιορίζεται, τι είναι? Κάποιοι έχουν πάθει. Δεν ξέρω για Ελλάδα, έχω ακούσει από εξωτερικό. Και ρίξει το σηκώτη και στα νεφρά. Να. Γιατί ουσιαστικά το box βαράς κεφάλι και σημαδεύει ζωτικά όργανα. Άρα μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δόξα τω Θεώ, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αλλά ας πούμε η μύτη και αυτά είναι λίγο με τα χρόνια δεν γίνεται. Δηλαδή μέσα στην προπόνηση θα γίνει κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποιος μύθος που να έχεις ακούσει για την πυγμαχία που όταν ξεκίνησες να κατάλαβες ότι δεν ισχύει και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα? Ναι. Είναι μύθος πλέον, θεωρώ. Παλιά έχω ακούσει ότι τα κάνανε αυτά. Δηλαδή ότι έμπαινες μέσα στην πυγμαχία, αν ήθελες να το πας κάτι παραπάνω, ενώ για αγωνιστικό όχι να κάνεις την προπόνηση σου και αυτά. Γιατί πλέον, καλός ή κακός, το 80-90% της κάθε πυγμαχική σχολή είναι όλοι χομπίστες και κάνουν τη γυμναστική τους και καλά κάνουν. Αυτό που λέγανε παλιά, ότι μπαίνανε στις σχολές της πυγμαχίας και άμα θες να πας αγωνιστικά, ερχόταν ο προπονητής και σου πάγει αυτό στη μύτη, ώστε για να μην το έχεις αγώνα. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Ναι, τελικά αυτό είναι μύθος. Ίσια, έχουμε ακούσει κάποια περιστατικά παλιά, αλλά πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, δυστυχώς στα δεδομένα μας, όχι. Παναγία μου, τι να πω εγώ τώρα. Πάμε σε ένα break γρήγορα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Και επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, εδώ πέρα με τον Γρηγόρη Νικολόπουλο. Γρηγόρη, υπάρχει κάτι το οποίο θα σε έκανε να σταματήσεις και να παρατήσεις την πυγμαχία οριστικά? Ναι. Είναι λίγο φόβος, ενώ κάθε αθλητή που το αγαπάει, γιατί στην Ελλάδα δεν πληρωνόμαστε. Δηλαδή, εγώ το λέω και γιατί πάντα ρωτάνε και φίλοι και γνωστοί και όσοι με γνωρίζουν και με τα λεφτά και πώς. Το κακό είναι στην Ελλάδα δεν γίνεται να κάνεις μόνο αυτό. Πάντα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω, να δουλεύεις. Εγώ π.χ. ασχολούμαι και με τη δουλειά του πατέρα μου. Αυτό είναι το οικονομικό, ότι σε φτάνουν σε ένα σημείο ότι δεν πάει κάποια στιγμή. Ενώ σου το αγαπάς. Δηλαδή εγώ το έχω πει, είναι μόνο αυτό ξεκάθαρα. Άμα δεν είχα πίσω μου την οικογένειά μου να με βοηθάνε, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Γιατί όταν έχεις κάποιους σοβαρούς αγώνες, δηλαδή να παίξεις στο εσωτερικό, να έχεις κάποια σοβαρή προετοιμασία για αυτά, δεν γίνεται π.χ. να δουλεύεις ούτε νύχτα, ούτε να έχεις κάποια πρωινή δουλειά η οποία θα τελειώσει το απόγευμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να έχεις 2 με 3 προπόνησης την ημέρα. Οπότε δεν είναι. Γι' αυτό φαίνεται και η διαφορά στο εξωτερικό. Δηλαδή τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό ξυπνάνε, έχουν από πίσω τους ένα σοβαρό team και είναι όλα έτοιμα και κάνουν μόνο αυτό. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Το 95% των αθλητών είναι όλοι δουλεύουν παράλληλα για αυτά και είναι πολύ δύσκολο. Και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια για όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, πέραν από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εξωτερικό θα πήγαινες? Ναι, το είχα ψάξει πάρα πολύ στην καραντίνα, ήθελα να φύγω. Mm-hmm. Γιατί
Είχαμε τρελαθεί και εδώ με αυτήν την κατάσταση. Ναι, αλλά το οποίο άμα δεν έχεις κάνει κάποιο συμβόλαιο με κάποιο μάνατζερ από το εξωτερικό, αυτό είναι πολύ δύσκολο οικονομικά. Δηλαδή και η Αγγλία που είχα ψάξει και από Ενερική εξίσου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Γενικά στους αγώνες σου έχεις κάποιο γούρι ή κάποια συνήθεια που να ακολουθείς πριν μπεις στο ring? Όχι, δεν το έλεγα. Κάθε αγώνας εγώ τον παίρνω λίγο διαφορετικά. Και σε θέμα πώς θα το δω και σε θέμα ψυχολογίας, όλα. Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Συμμετείχες και στην πρώτη επαγγελματική παγκόσμια οργάνωση μαχητικών αθλημάτων, στο Athens Fighting Championship. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή την εμπειρία. Ναι, έγινε τον Ιούνιο, πρώτη φορά στο Taekwondo. Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτό που λέω σε όλους, όπως και σε άλλες διοργάνωσεις ελληνικές, δεν λέω μόνο για το Athens Fighting Championship, δεν στηρίζουν οι Έλληνες τα μαχητικά αθλήματα. Δηλαδή αυτό που λέω είναι καλό, γιατί πίσω από αυτά τα παιδιά που παίζουν δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε κάποια άλλη ομάδα. Είναι πίσω οικογένειες, ιδρώτας και κόπος καθαρά αυτών των παιδιών, με τα δικά τους χρήματα. Δηλαδή είναι το λιγότερο να πάρουμε ένα εισιτήριο, να δούμε κάποιους, τουλάχιστον φίλους να τους στηρίξουμε, γιατί ακόμα μέχρι και οι γνωστοί δεν έρχονται να στηρίξουν. Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Για μένα που είχα πάει και εξωτερικό, έχω παίξει σε επαγγελματικές διοργανώσεις στο εξωτερικό, ήταν στα πρότυπα του εξωτερικού, έμοιαζε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πάει μπροστά με για τέτοιες διοργανώσεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω με όλα αυτά που λες. Χορηγίες υπάρχουν? Υπάρχουν. Για να στηρίξουν. Υπάρχουν πολύ λίγες και ειδικά μετά τον κορονοϊό. Ναι. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι μετά τον κορονοϊό δεν έχουν γίνει τόσες πολλές διοργανώσεις όσο γινόντουσαν στην Ελλάδα. Και γενικά για τους αθλητές δύσκολα χορηγούν. Ζούμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα βλέπουμε ότι οικονομικά έτσι όπως πάμε είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή και ο καθένας να στηρίξει και κάποιον αθλητή. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολο μια επιχείρηση κάποιος να στηρίξει κάποιον. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι άλλο. Τελείως διαφορετικό. Πυγμαχία και kickboxing. Διαφορές. Πρώτα απ' όλα τα πόδια. Στο kickboxing έχουν πόδια. Στην πυγμαχία έχουμε μόνο τα χέρια μας. Μοιάζουν πολύ, ας πούμε στο kickboxing είναι και σε αυτό το άθλημα οι γύροι είναι 3 λεπτά η διάρκειά τους και σε εμάς είναι 3 λεπτά. Απλά στην πυγμαχία μέχρι να φτάσεις σε επίπεδο που έχει να παίξει παγκόσμιο τίτλο μπορεί να παίξει έως 12 γύρους. Στο kickboxing αρχίζει από 3, το φτιάχνω δεν τα ξέρω πολύ καλά στο πόσο μπορεί να πάει. Ας πούμε, ξέρω όταν ο Μιχάλης Ζαμπίδης έπαιζε K1 η Ιαπωνία για αυτά, ότι είχε παίξει νομίζω και 10 και 12 τρίλεπτα στο kickboxing, που ήταν πολύ ζώρικο. Γρηγόρη, τα δικά σου μελλοντικά σχέδια ποια είναι? Τα δικά μου μελλοντικά σχέδια. Αφού το αφήσαμε το εξωτερικό, που μάλλον δεν, μακάρι αλλά δεν, θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί θέλω ακόμα να παίξω, να κάνω κάτι δικό μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με κάποιες μικροδιαφορές, ίσως όχι τόσο αγωνιστικό κομμάτι, πιο πολύ να προπονώ άλλους για το fitness τους και αυτή την κατάσταση. Τέλεια, λοιπόν, θα σηκωθούμε. Αυτό ήτανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Νικολόπουλος. Αυτό ήταν και το Fit Me Up για σήμερα. Όσο για μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!